Και από αύριο θα είναι ένας αγώνας δημιουργίας. Μία πορεία για μάτια ανατροπές στο μακρύ ζεϊμπέκικο της ζωής του. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της μεταπολίτευσης, με άδοξο πολιτικό τέλος, έσβησε στα 82 του χρόνια σε ιδιωτική κλινική της Καστέλας. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου του 1939, αλλά μεγάλωσε στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη, όπου έπαιζε για 2 χρόνια μπάσκετ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Το 1959 ξενιτεύεται στη Γερμανία. Σπουδάζει πολιτικός μηχανικός και παντρεύεται τη Γερμανίδα Γκούλτρουν Μόλτενχάουερ, με την οποία αποκτά 2 παιδιά. Η συνάντησή του το 1968 με τον Ανδρέα Παπανδρέου σηματοδοτεί την αρχή μιας δυνατής φιλίας. Γίνεται μέλος του Πανελληνίου Απελευθερωτικού Κινήματος και στη συνέχεια ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε βουλευτής από το 1974 έως το 2007. Συμμετείχε σε όλα τα υπουργικά συμβούλια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ από το 1981 έως το 2004. Το 1990 αναλαμβάνει γραμματέας του κόμματος και στη Σύνοδο Κορυφής το 1995 θα εκπροσωπήσει τη χώρα ως αναπληρωτής πρωθυπουργός. Ο κόσμος τον ξέρει πλέον με το μικρό του όνομα. Έχοντας πια λαϊκό αίρισμα, ο Άκης Τσοχατζόπουλος διεκδικεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με αντίπαλο τον Κώστα Σιμίτη μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Εύχομαι στον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σιμίτη, επιτυχία. Θα είμαι παρόν στη μεγάλη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ. Το 2004 παντρεύεται τη Βίκη Σταμάτη στο Παρίσι και ο κλειδάτος γάμος τους μονοπολεί τα δημοσιεύματα της εποχής. Το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει και ο Άκης Τσοχατζόπουλος δέχεται πλέον επικρίσεις για τον πολυτελή βίο του. Το 2010 στείνεται προανακριτική επιτροπή για το πανάκριβο διαμέρισμα της Διονυσίου Αρειοπαγήτου. Είμαι υποχρεωμένος να δώσω τη μάχη για την αλήθεια εδώ στο Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου με τα υποβρύχια. Το ΠΑΣΟΚ τον διαγράφει και ένα χρόνο αργότερα συλλαμβάνεται με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Τον Οκτώβριο του 2013 καταδικάζεται σε ποινή κάθριξης 20 ετών με την ποινή να μειώνεται αργότερα στα 19 χρόνια. Στις 4 Μαΐου 2017 αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους επικαλούμενος προβλήματα υγείας. Έληξε οριστικά και μετάκλητα ο βασανισμός και ο εγκλισμός μου στις φυλακές Κορυδελλού. Τον Οκτώβριο του 2017 η δικαιοσύνη τον οδηγεί και πάλι στη φυλακή από όπου αποφυλακίζεται το καλοκαίρι του 2018. Μια απόφαση δίκαιης δίκης και η οποία μου απέδωσε και πάλι την ελευθερία μου. Λίγες ώρες αργότερα, μετά την είδηση του θανάτου του, η Βίκη Σταμάτη έκανε την πρώτη της ανάρτηση με μια φωτογραφία του από το παρελθόν, στην οποία κρατά στην αγκαλιά του τον γιο τους. Και λίγο αργότερα δημοσίευσε ακόμη μια φωτογραφία του συζύγου της, γράφοντας «Καλό ταξίδι, ζωή μου». Το κίνημα αλλαγής, με μια λυτή ανακοίνωση, εξέφρασε τη συλληπιτήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του Άκη Τσοχατζόπουλου.